ότι ήρθα σήμερα εδώ να επισκεφτώ τον κύριο Εισαγγελέα προκειμένου να καταθέσω μία μηνυτήρια αναφορά όπου περιλαμβάνονται μέσα όλες οι αναρτήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα και αποδίδουν χαρακτηρισμούς, συντοφαντίες και διάφορα άλλα αβάσιμα πράγματα. Αλλά πολύ περισσότερο έχω φέρει μαζί μου να καταθέσω όλα τα στοιχεία των προμηθειών που έχει κάνει η ΕΚΤ, είπε, και θα ζητήσω από τον κύριο Εισαγγελέα να έρθει και να κάνει ενδελεχή έλεγχο σε όλα όσα αφορούν τις προμήθειες της ΕΚΤ. Και βεβαίως θα σας ζητήσω να προσκαλέσει προς αυτή την κατεύθυνση και όλες τις δημόσιες ελεκτικές αρχές και να γίνει έλεγχος εις βάθος προκειμένου να δουν το φως της δημοσιότητας τα πάντα και με απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προμηθειών. Παρεπιπτόντως θέλω να δηλώσω ότι ήδη από την πλευρά μου όλοι όσοι προμηθεύονται την έκτη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή εταιρείες προμηθευτικές της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, τόσο αυτές οι οποίες συμβασιοποιούν τις προμήθειες, όσο και εκείνες που απλά προσφέρουν στην έκτη υγειονομική περιφέρεια υλικό και καταθέτουν δηλαδή τις προσφορές τους, όλα αυτά τα στοιχεία τα έχω θέσει ήδη υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να ελέγξει τα πάντα και να δουν πώς οι προσφορές αυτές συνάδουν με τις αντίστοιχες αγορές που έχουν οι εταιρείες αυτές προκειμένου να μας προσφέρουν εμάς τα κατάλληλα αγαθά.